Έχουμε ενημερωθεί για ένα πρωτόκολλο, το οποίο όμως δεν είναι στην τελική του μορφή. Μας έχει σταλεί από το Υφυπουργείο μία βάση για πρωτόκολλο. Απαντήσαμε ενός πασιξέ με τις δικές μας εισηγήσεις και περιμένουμε τώρα να μας έρθει αυτό το πρωτόκολλο στην τελική του μορφή, αφού φαντάζομαι θα διαβουλευτεί με τους αρμόδιους, την ομάδα, το Υπουργείο Υγείας κτλ. Το περιμένουμε. Δεν το έχουμε ακόμα στην τελική του μορφή. Να επαναλάβω ξανά ότι η επιθυμία μας ήταν και παραμένει να μην καταντήσουν τα ξενοδοχεία κάτι μεταξύ κλινικής και νοσοκομείου. Μάλιστα. Τι προτείνει το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με αυτόν τον πρωτόκολλο που έχετε λάβει και ασχέτως το τι απαντήσατε, ποιες είναι συγκεκριμένες και σημαντικές προτάσεις που σας δίνει το Υφυπουργείο? Οι προτάσεις του Υφυπουργείου ήταν σε πολύ καλές γραμμές και αφορούσαν τον τρόπο λειτουργίας εντός του ξενοδοχείου. Παραδείγματος χάρη, πώς γεννήσκεται η διαδικασία, πώς γίνεται η διαδικασία του check-in, πώς θα διαχειριζούμε, πόσοι θα μπαίνουν στα σασέρ ταυτόχρονα, πώς θα σερβίρονται τα γεύματα κτλ. Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που έχει στείλει το Υφυπουργείο. Αλλά όπως έχω πει, δεν είναι σε τελική μορφή ακόμα. Μιλήσαμε και μιλούσε για απολυμάνσεις δωματίων, μιλούσε για χώρους που θα πρέπει να, οι πελάτες να φέρουν γάντια και μάσκα, επίσης και για το προσωπικό. Εκάλυπτε όλο το φάσμα. Αλλά όπως έχω πει, δεν είναι στην τελική του μορφή. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές προτάσεις που αντιπροτείνατε εσείς στο Υφυπουργείο? Έχουμε μπει για παράδειγμα το θέμα το να μείνει κενό ένα δωμάτιο για 6 ώρες. Αυτό θα μπορούσε να μειωθεί, γιατί από τη στιγμή που θα απολυμανθεί το δωμάτιο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο νωρίς. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε σοβαρές αντιδράσεις, γιατί φανταζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μιλούμε και για πολύ ψηλές πληρότητες. Οπότε νομίζω όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όσον αφορά στις 15 Ιουνίου, όταν θα ανοίξει επίσημα ο τουρισμός στη χώρα μας, υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές που θα περιμένατε εσείς να έχουν έρθει, να έρθουν αρχικά ή κάποιες οι οποίες προτείνετε ή κάποιους τρόπους με τους οποίους θα ανοίξουν σταδιακά τα αεροδρόμια, τι θέλετε? Έχουμε ημερομηνία κατά την οποία ανοίγουν τα ξενοδοχεία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό το θέμα. Το να ανοίξουν τα ξενοδοχεία δεν είναι αρκετό. Αυτό που χρειάζεται είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται με τις πτήσεις και από ποιες χώρες θα μπορούμε να δεχτούμε τουρίστες. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή να κινηθούμε και να απευθυνθούμε στις αγορές που παραδοσιακά δεχόμαστε τουρίστες, αφού δεν ξέρουμε εάν θα τους επιτραπεί και πότε η είσοδος στη χώρα. Άρα χρειάζεται να γνωρίζουμε ημερομηνίες, ποια είναι αυτή η ημερομηνία που θα επιτραπούν οι πτήσεις, χρειάζεται να γνωρίζουμε τις χώρες και επίσης το πρωτόκολλο εισόδου. Όταν έχουμε εμείς αυτές τις ημερομηνίες και αυτές τις πληροφορίες γενικά, τότε θα ξεκινήσουμε τις δικές μας καμπάνιες απευθυνόμενοι σε αυτές τις αγορές με στόχο να προσελκύσουμε τουρισμό. Πρέπει να σας πω ότι αυτό θα πάρει και χρόνο. Δηλαδή από την ημέρα που θα γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες θα χρειαστούμε και 1 με 1,5 μήνα μέχρι να μπορούμε να οργανώσουμε καμπάνιες και να φέρουμε κόσμο στην Κύπρο, και εδώ πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε ήδη καθυστερήσει. Και κάτι άλλο που μας απασχολεί σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να είναι τέτοιες οι επιλογές μας από χώρες συναγωνιστές όπως η Ελλάδα, να μην βρεθούμε σε πιο δυσμενή θέση και να είναι αυτή πιο ελκυστική προορισμή από εμάς. Διότι αν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, υπάρχει αισιοδοξία στους ξενοδόχους? Αισιοδοξία υπάρχει, υπό την έννοια ότι θα μπορούμε να περισσώσουμε έστω και έναν μικρό κομμάτι της σεζόν, έστω και αν αυτή ξεκινήσει από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και έρθουν και κάποιες χώρες και προσθεθούν αργότερα, ίσως το Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλούμε,
δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό και είναι και ο προβληματισμός που έχουν οι ξενοδόχοι κατά πόσο θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου ή τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο. Χρειάζονται όλα αυτά που έχω πει προηγουμένως, έτσι ώστε ο κάθε ένας να καταστήσει το πλάνο του και να πάρει τις αποφάσεις του.